στενάζει από τις ελλείψεις, από την υποχρηματοδότηση και φτάνει στο σημείο να λένε ότι περισσεύει ένας γιατρός. Είναι εγκληματίες όταν τοποθετούνται οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Διοικήσεις. Είναι πρόκληση για τις καρκινοπαθείς που τους έχουμε στο πλευρό μας. Θα δώσω το λόγο στη Τάνια Δημητριάδη, που είναι καρκινοπαθής, που ξέρει το νοσοκομείο μας και συμπαραστέκεται στον αγώνα μας. Να σας χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου. Να πω ότι κανένα δεν περισσεύει, να συνεχίσω από την ομιλία του προηγούμενου κυρίου. Πριν 1,5 χρόνο διαγνώστηκα με καρκίνο stage 3, ήδη μαστεκτομή και όλους τους λιμφαδένες. Αυτό που έχω να πω είναι ότι οι γιατροί σε αυτό το νοσοκομείο δεν είναι μόνο στην ειδικότητά τους, καλύπτουν και ψυχολογικά και συναισθηματικά όλους εμάς. Υπήρχαν φορές που ερχόμουν να δω τον γιατρό μου και ήμασταν 30 ασθενείς και περιμέναμε. Δηλαδή δεν μπορώ να διανοηθώ αυτή την κυβέρνηση που λέει ότι ο Άγιος Σάββας δεν χρειάζεται προσωπικό. 6 μήνες έμεινα χωρίς να εξεταστώ από το καλοκαίρι, γιατί ένα από τα μεγαλύτερα οικολογικά νοσοκομεία αυτής της χώρας είχε γεμίσει κορονοϊό. Από ό,τι έμαθα, ούτε καν εγχειρήσεις γινόντουσαν. Άρα δεν μιλάμε μόνο για τα θύματα του COVID, μιλάμε και για άλλες απώλειες υγείας. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε η στοιχειώδης οργάνωση, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο κύριος Καταραχιάς προφανώς διώκεται γιατί είναι συνδικαλιστής. Κάθε 2 μήνες, 3, πρέπει να εξετάζομαι για τυχόν μετάσταση, αλλά ο πραγματικός μου φόβος, βλέποντας τι συμβαίνει, είναι οι προσλήψεις της αστυνομίας. Συγγνώμη που θα το πω, είναι αυτά που έρχονται. Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει ούτε το ΕΣΥ, δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει ο κόσμος της εργασίας και του μεροκάματου. Αυτό που προφανώς τους ενδιαφέρει είναι όλα αυτά που θα έρθουν και προετοιμάζονται για αυτά. Ευχαριστώ τον κύριο Καταραχιά για τον αγώνα που δίνει. Ευχαριστώ όλους εσάς. Επίσης, εμείς ως ασθενείς του Αγίου Σάββα έχουμε κάνει, δηλαδή μαζεύουμε υπογραφές, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολες μέρες για να έρθουν οι ασθενείς λόγω του COVID. Είμαστε μαζί σας και καλή δύναμη. Και γρήγορα ο κύριος Καταραχιάς μαζί μας. Αυτό. Ευχαριστώ.